Βέβαια, οι οργανωτές θα είναι αυτοί που θα την πληρώνουν με βάση το σχέδιο νόμου. Απλά λέω, ενημερώνω εδώ τη Βουλή, ότι για μία κινητοποίηση μας έκανε μήνυση ο Μάνος, εμένα τότε, και εσείς ήταν εκεί τότε. Ναι, και εσείς. Λοιπόν, ο Μάνος και σε κάποιους άλλους βέβαια, σε άλλους δύο συνδικαλιστές, επειδή μας γνώριζε ότι εμείς προκαλέσαμε οικονομική ζημιά. Ο οργανωτής λοιπόν με βάση το σχέδιο νόμου αυτό το αν περάσει θα έχει αυτό την ευθύνη για τις προβοκατόρικες ομάδες τις οποίες τις ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιες είναι και οι οποίες αν θέλετε και κατ' εντολή πολλές φορές μπαίνουν για να διαλύσουν μια συγκέντρωση ή να αλλάξουν το μήνυμά τους. Ξέρετε πολύ καλά κύριε Υπουργέ ότι εγώ προέρχομαι από το κίνημα. Είμαι χρόνια στους δρόμους των αγώνων, να το πω έτσι, όπως και άλλοι βέβαια, αλλά είμαστε στο ταξικό κίνημα. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν λείπει η συνεννόηση, δεν λείπει. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν λείπει η μορφή οργάνωσης, η περιφρούρηση, όμως το κίνημά μας χτυπά η αστική τάξη και όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Αυτό το οργανωμένο κίνημα, το ταξικό κίνημα που αμφισβητεί, που αγωνίζεται ενάντια στην εργοδοσία και την εκμετάλλευση, που αγωνίζεται ενάντια στις κυβερνήσεις και στις πολιτικές που ασκούν για να υπηρετήσουν τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου. Επαναλαμβάνω λοιπόν τη θέση του ΚΚΕ για απόσταση του νομοσχεδίου. Σας θυμίζουμε κύριε Υπουργέ, ότι παρόμοιες προσπάθειες έκαναν πολλοί, έμειναν στα χαρτιά και άλλες κατάργησε το ταξικό κίνημα με την πάλη του. Με θυσίες, με θυσίες. Αλλά δεν υποτάχθηκε, δεν συμβιβάστηκε. Και να ξέρετε ότι και αυτό το νομοσχέδιο δεν μπορεί να έχει τύχη. Δεν μπορεί να βάλετε στο γύψο ιδιαίτερα το ταξικό κίνημα, γιατί αυτό σας απασχολεί. Τα άλλα τα έχετε στο τσεπάκι σας. Αυτό λέει όλος ο κόσμος. Όλοι το λένε. Εσείς το κρατάτε κρυφό. Ότι αυτές οι ομάδες είναι γνωστές. Ότι πολλές φορές η ίδια η αστυνομία αξιοποιεί τα παρακλάδια της για να μπορέσει να διαμορφώσει τέτοιο κλίμα. Ξέρετε λοιπόν ότι το ταξικό κίνημα πολλές φορές έχει αποτρέψει τέτοιες προβοκατόρικες ενέργειες. Άμα πείτε στο site, θα δείτε ότι πολλές φορές έχουμε πιάσει ανθρώπους της αστυνομίας με πολιτικά, με πιστόλια πάνω τους, μέσα στις διαδηλώσεις, έχουν μπει μέσα στις οργανώσεις για να πάρουν πληροφορίες και όλα αυτά βέβαια είναι γνωστά τη σπάση. Άρα λοιπόν δεν μπορεί αυτό το σχέδιο νόμου να το παρουσιάζεται ότι είναι και δημοκρατικό. Ανησυχεί το κεφάλαιο η αφύπνιση της εργατικής τάξης των λαϊκών στρωμάτων. Η ανασύνδεξη του κινήματος, η οποία είναι σταθερή, βασανιστική, αλλά είναι σταθερή. Σας ανησυχεί πάνω απ' όλα, κύριε Υπουργέ, γιατί λέγεται δεν αφορά τις τριτοβάθμιες οργανώσεις το νομοσχέδιο. Μα πια, αυτοί που κάνουν συγκεντρώσεις και είναι των 20 ανθρώπων, των 30 ανθρώπων, η ΓΕΣΕΕ, η οποία έχει μία γραμμή συμβιβασμού, κοινωνικού εταιρισμού, την στηρίζεται με οφίτσια, με μπόλικο χρήμα, με συγκάλυψη της νοθείας, με στήριξη να κάνει ένα συνέδριο νόθο και να κάτσει στο σβέρκο του εργατικού κινήματος. Αυτοί δεν μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα με τον αντικομουνισμό τους, με την υπονόμευση κάθε προσπάθειας οργάνωσης των αγώνων. Γι' αυτό λοιπόν στέκεστε απέναντι στο ταξικό κίνημα που οι εργαζόμενοι δείχνουν την εμπιστοσύνη, που μαζικά, μαχητικά διεκδικεί τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων. Αυτό το κίνημα θέλετε να χτυπήσετε. Σέρνετε στα δικαστήρια η κυβέρνηση. 35 προέδρους ομοσπονδιών κλαδικών συνδικάτων που συμμετείχαν στο ΠΑΜΕ
από το 13 έως το 18. Γιατί έκαναν παρέμβαση στο Υπουργείο ενάντια στη μεγάλη έφοδο στην κοινωνική ασφάλιση, στις συλλογικές συμβάσεις, στους μισθούς. Σέρνεται στα δικαστήρια δύο νεολαίους. Γιατί στάθηκαν απέναντι στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις, στο θάνατο που σκορπούν στην περιοχή οι μονοπωλιακοί όμιλοι με τη συμβολική κατάληψη στο άγαλμα του Τρούμαν, στο σφαγέα των λαών, που ούτε οι Αμερικάνοι θέλουν να τον θυμούνται. Αυτό λοιπόν το κίνημα είναι αντιμέτωπο με ολόκληρο το προστάσιο της αστικής τάξης, που περιλαμβάνει την ιδεολογική χειραγώγηση, την εξαγορά τιμάτων της εργατικής τάξης, την προσπάθεια εγκλωβισμού και παραπλάνησής της, προκειμένου να συμπορευτεί με τους στόχους και τις επιλογές της. Αυτό το κίνημα σας φοβίζει, κύριε Υπουργέ, γιατί με πειθαρχημένη απειθαρχία οργανώνει την πάλη του. Δείχνει τον δρόμο της απελευθέρωσης, αποκαλύπτει τη δικτατορία του κεφαλαίου. Αυτό το κίνημα, έχοντας την πείρα από τη στάση και τη δράση του αστικού κράτους, όπως είπα, έχει ακυρώσει πολλές φορές τις προβοκατόρικες προσπάθειες, το μηχανισμό του, αλλά και των δυνάμεων που τους αξιοποιείτε για να τους συκοφαντήσετε, να κερδίσετε τη στήριξη, την ανοχή των εργαζομένων και να βάλετε εμπόδια στη συσπήρωση του αγών και στους αγώνες. Η ιστορία του κινήματος είναι γεμάτη με επιχειρήσεις άγριας καταστολής του αστικού κράτους, μαζικών, μαχητικών συγκεντρώσεων, με νεκρούς και τραυματίες. Ιδιαίτερα σε περιόδους ανάπτυξης των αγώνων, ο σχεδιασμός σας δεν ήταν άλλος, όχι μόνο ο δικός σας, όλων των κυβερνήσεων, από την καταστολή. Απέναντι τίθεται όλοι οι μηχανισμοί, η αστυνομία με όλα τα παρακλάδια της, η δικαιοσύνη και ενίοτε και ο στρατός. Τελευταία η εργοδοσία, με τη στήριξη του αστικού κράτους, αξιοποίησε και τα τσιράκια τους, τους χρυσαυγίτες. Αυτή τη δημοκρατία υπηρετείται. Τα συμφέροντα μιας χούφτας παράσιτων που καρπώνονται των πλούτων των πολλών. Πόσες φορές στο παρελθόν δεν ενεργοποίησατε το συγκεκριστό της ασφάλειας? Όχι εσείς προσωπικά, όλες οι κυβερνήσεις. Και είπα και προηγουμένως παραδείγματα τα οποία θα τα βρείτε και στο διαδίκτυο. Το εργατικό κίνημα δεν είναι Λέσχη Μπίλτεμπεργκ. Δεν είναι κλειστό λόμπι. Απευθύνεται χωρίς αποκλεισμούς, πλατιά στην εργατική τάξη, ανεξάρτητα κόμματος, χρώματος, θρησκείας. Δεν είναι όμως ξέφραγο αμπέλι. Έχει πείρα, ξέρει να περιφρούει τους αγώνες τους. Η κρατική τρομοκρατία έχει εξελιχθεί και είναι στην υπηρεσία του κεφαλαίου με αξιοποίηση κάθε νέου τεχνολογικού μέσου παρακολούθησης του ταξικού κινήματος και ιδιαίτερα του ΚΚΕ. Αυτό δεν έχετε απαντήσει ακόμα γι' αυτό, για τις συνακροάσεις και γιατί γίνονται αυτές, το σκοπό τους. Η εργατική τάξη μέσα από την ίδια την εξέλιξη της αξής πάλης και τη συγκρούση με την αστική τάξη για τους όρους πώλησης της δύναμής της, συνειδητοποιεί τη δύναμη της οργανωμένης πάλης, συσσωρεύει γνώση και πείρα. Το ΚΚΕ διαθέτει όλες τις δυνάμεις του για την ανάπτυξη της αξικής πάλης και των διοικητικών αγώνων της εργατικής τάξης, για την προβολή των σύγχρονων αναγκών της και της αντικειμενικής δυνατότητας αυτές να ικανοποιούνται με βάση τις παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας. Αποκαλύπτει τα αίτια των οικονομικών κρίσεων στον καπιταλισμό, αγωνίζεται για τη συμμαχία των εκμεταλλευόμενων και καταπιεζόμενων εργατικών και λαϊκών δυνάμεων από τη δικτατορία των μονοπωλίων. Αγωνίζεται για την αλλαγή τάξη στην εξουσία. Αυτός ο αγώνας δεν μπορεί να σταματήσει με όσα μέτρα και αν χρησιμοποιήσει αυτή την τάξη. Το ποτάμι, κύριε Υπουργέ, δεν γυρνά πίσω. Όσα εμπόδια και αν βάλετε, φουσκώνει και θα σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά του. Σας καλούμε τέλος για μια ακόμη φορά να αποσύρετε αυτό το σημείο.